Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ. Να είστε καλά. Που σας υποδέχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, τιμή μου. Γεια σας. Τι κάνετε. Τιμή δική μου. Ladies first. Καλώς ήρθατε. Τα προβλήματα της περιοχής και μαζί με τους άξιους εκπροσώπους σας, γιατί έχετε βουλευτές ικανότατους και υπουργό, να βοηθήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας, με τις κατάλληλες ενημερώσεις και τις κατάλληλες προτάσεις στα αρμόδια Υπουργεία και στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου μπορέσουμε να βοηθήσουμε την περιοχή και όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι. Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, είναι σημαντικό για μας να είστε σήμερα εδώ και να προσπαθείτε, αυτό που είπατε νωρίτερα, να καταγράψετε και να μεταφέρετε μια σειρά από προβλήματα. Και βρισκόμαστε σε ένα Δήμο, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια ήταν ο Δήμος κομβικής σημασίας για την ενεργειακή επάρκεια. Μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού για την διαδικασία της απολυτοποίησης, όπως γνωρίζετε, πριν από 2 χρόνια, έχει ξεκινήσει μία κουβέντα και μία προετοιμασία με αρκετά προβλήματα για την πορεία προς την απολυτοποίηση. Αύριο το πρωί έχουμε κληθεί σε μία σύσκεψη που θα γίνει στην περιφέρεια με τον κύριο Παπαθανάσιο, ο οποίος προσφάτως ορίστηκε να τρέξει το θέμα της απολυτοποίησης, και εύχομαι αυτό να γίνει με γρηγορότερα βήματα και με ουσιαστικότερα βήματα, διότι 2 χρόνια τώρα, πέραν από την άποψη που υπάρχει στο Δήμο και την οποία οφείλω να σας την καταθέσω, ότι η απολυτοποίηση με τον τρόπο που γίνεται και στον χρόνο που γίνεται δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και θα έπρεπε να επιμηκυνθεί να γίνει με κάποια άλλη διαδικασία. Στη λογική λοιπόν αυτή που σας λέω της απολυτοποίησης, προσπαθήσαμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να καταθέσουμε μια σειρά από προτάσεις. Χρειάζεται όμως να δουλέψουμε και η κυβέρνηση περισσότερο και εμείς περισσότερο για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Άποψή μου προσωπική είναι ότι κάτι το οποίο θα δώσει τεράστια υπεραξία και στη λειτουργία του βιοτεχνικού μας πάρκου, του βιοτεχνικού πάρκου, διότι θα μπορέσει να συνδέσει το Εκτιμώ ότι η Δολμαϊδα και ο Δήμος Εορδίας Βρύτερα είναι μια δυναμική περιοχή και έχει και πολλά ακόμα να δώσει, και με τις αλλαγές που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σε μια περιοχή και έχει αλλάξει η καθημερινότητα και το ρου της ζωής εδώ στην πόλη αλλά και γενικότερα στο Δήμο, δημιουργούνται καινούργιες ευκαιρίες. Και αυτές τις καινούργιες ευκαιρίες πρέπει όλοι μαζί και να τις αντιμετωπίσουμε, να τις υλοποιήσουμε μάλλον, σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχετε κάνει εσείς με τους καλούς συναδέλφους τοπικούς βουλευτές. Θεωρώ ότι εφόσον η ιστορία επαναλαμβάνεται, ότι εδώ αυτή η περιοχή, όπως πριν, κατάφερε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, και πάλι θα δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση και γρήγορα θα δούμε ένα άλλο υψηλό επίπεδο πρόσωπο στην περιοχή. Έφρασε μια επιφύλαξη, γιατί πρέπει να εκφράζονται οι επιφυλάξεις, ότι έπρεπε να υπάρχει το σχέδιο νωρίτερα. Η εμπειρία όμως τι έχει δείξει, ότι όταν συζητούσαμε για την μεταλλεκτική περίοδο στην περιοχή, οι περισσότεροι, να μην πω κάποιοι, λέγαν ότι είναι πολύ μακριά. Και όταν γίνονταν οι πρώτοι σχεδιασμοί, πιστεύουν ότι δεν τους αφορούν. Επομένως, και αν πήγαινε 5 χρόνια μετά, η περιοχή θα άρχιζε να ασχολείται, από ό,τι φαίνεται, 5 χρόνια μετά. Να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε εδώ, γιατί εγώ νιώθω ότι σας φιλοξενούμε. Και πραγματικά είναι μια καλή ευκαιρία να δείτε την Τολεμαϊδα αλλιώς. Δεν ξέρω αν έχετε ξανάρθει. Γιατί η Τολεμαϊδα έχει να δώσει πολλά και στη χώρα. Το έχει κάνει ήδη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ και είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσετε να ακουστεί η φωνή του τόπου μας. Περισσότερο γιατί ο Δήμαρχος παλεύει με τα θηρία, οι βουλευτές βοηθάνε όσο μπορούν και αυτοί, αλλά ένα συνολικό, η ομάδα κερδίζει, όπως είπε και ο Δήμαρχος, όλοι μαζί, λίγο ο καθένας να μας λύσει. Τώρα αποκτήσαμε και εσένα, όπως είπε ο Δήμαρχος, έχουμε τον γαμπρό εδώ, αν και Κοζάνη γαμπρός, δεν πειράζει όμως. Είναι φίλος. Είναι φίλος. Ναι, πάνω απ' όλα είναι φίλος. Είναι φίλος. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευελπιστούμε να τα μεταφέρετε στον κύριο Πρωθυπουργό. Το project της δικής σας περιοχής είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι η αποτελεσματικότητα του Πρωθυπουργού μέχρι τώρα είναι ο καλύτερος ιονός για το μέλλον, το δικό σας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, αλλά και της χώρας συνολικά, σε αυτή τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη.